Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην βασιλική κρύπτη, η σωρός της βασίλισσας Ελισάβετ. Συγκίνηση στην τελευταία πράξη της νεκρόσιμης τελετής. Φοβούνται τη συνύπαρξη του κορονοϊού με την γρήπη οι γιατροί. Τι πρέπει να προσέχουμε? Έτοιμη η υπογειοποιημένη οδός δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια Αττικής. Η Βρετανία αποχαιρέτησε τη βασίλισσα Ελισάβετ ύστερα από μια πολύωρη τελετή, παρουσία εκατοντάδων επίσημων προσκεκλημένων και δεκάδων χιλιάδων Βρετανών που έμειναν σιωπηλοί βλέποντας τη σωρό της αγαπημένης τους Λίλιμπετ να οδηγείται στη βασιλική κρύπτη. Έτσι έπεσαν τίτλοι τέλους σε 70 χρόνια βασιλείας της Ελισάβετ και ο διάδοχός της, ο βασιλιάς Κάρολος, βρίσκεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Η νεκροφόρα με τη σωρό της βασίλισσας Ελισάβετ έφτασε στο κάστρο του Windsor ύστερα από μια τελετή που διήρκησε σχεδόν 10 ώρες. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του δρόμου και έρεναν με λουλούδια ή χειροκροτούσαν καθώς περνούσε από μπροστά τους η νεκροφόρα οδεύοντας για το Windsor. Κάποιοι φορούσαν μαύρα κοστούμια ή φορέματα, άλλοι απλώς φούτερ ή ακόμη και φόρμες. Το τελευταίο μέρος του τελετουργικού είναι η λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παρουσία των μελών της βασιλικής οικογένειας. Από το φέρετρο αφαιρούνται το σκύπτρο, το στέμα και η σφαίρα, τα βασιλικά εμβλήματα. Ο αυλάρχης σπάει τη ράβδο του αξιωματός του και την τοποθετεί πάνω στο φέρετρο, συμβολίζοντας το τέλος της υπηρεσίας του στη μονάρχη. Ακολουθεί η τοποθέτηση του φερέτρου στη βασιλική κρύπτη και η Ελισάβετ συναντά και πάλι τον πρίγκιπα Φίλιππο. Στον βασιλικό τάφο αναπαύονται επίσης οι γονείς της και οι αδελφοί της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Αφού ολοκληρώθηκε το τελετουργικό της νεκρόσιμης ακολουθίας και της πομπής στο Λονδίνο, παρουσία εκατοντάδων επισήμων προσκεκλημένων, η σωρός της βασίλισσας Ελισάβετ ξεκίνησε το ταξίδι προς την τελευταία κατοικία στο Windsor για τον εντοφιασμό δίπλα στον Φίλιππο. Μια σελίδα της ιστορίας γυρίζει με το τελευταίο αντίο στην Ελισάβετ, η οποία βασίλεψε επί 70 χρόνια, 7 μήνες και 2 ημέρες, χωρίς να εκφράσει ποτέ δημοσίως τη γνώμη της, αλλά εκπλήρωσε τα καθήκοντά της με σοβαρότητα, αφοσίωση στο στέμα και μερικές φορές με χιούμορ. Όταν η πομπή έφτασε στην αψίδα του Wellington, πολύ κοντά στα ανάκτορα, το φέρετρο τοποθετήθηκε στη βασιλική νεκροφόρα υπό τα βλέμματα των μαυροντημένων μελών της βασιλικής οικογένειας, μεταξύ αυτών τα δισέγγωνα της Ελισάβετ, ο Γιώργιος 9 ετών και η αδελφή του Σάρλοτ 7 ετών. Ο νέος βασιλιάς Κάρολος ο III χαιρέτησε στρατιωτικά, ο εθνικός ύμνος πεάνησε και το όχημα ξεκίνησε αργά με αστυνομική συνοδεία για το Windsor, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου. Το μαύρο πόνι της βασίλισσας Ελισάβετ, η Έμα, συνοδευόμενο από τον υποκόμο του, παρακολούθησε την νεκρική πομπή να μπαίνει στο κάστρο του Windsor και να οδεύει στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Τα δύο κόργη της βασίλισσας, τα σκυλάκια της, η Σάντι και η Νιούικ, μεταφέρθηκαν επίσης από το προσωπικό στους κήπους της βασιλικής οικογένειας για να περιμένουν την άφιξη της ορού. Η Ελισάβετ αγαπούσε πολύ τα σκυλάκια, όπως και τα λογά της. Ο πρίγκιπας Άντριου, ο δευτερότοκος γιος της, θα αναλάβει τώρα τη φροντίδα των δύο σκυλιών. Έτσι γράφεται η τελευταία πράξη ενός σημαντικού κεφαλαίου στην ιστορία της Βρετανίας κάτω από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Η κηδεία της Ελισάβετ και τα παραλυπόμενα για το παρασκήνιο στον βασιλικό οίκο, για τους προσκεκλημένους και τις στιλιστικές επιλογές των επισήμων, έδωσαν λαβή για ατέλειωτες συζητήσεις όλες αυτές τις μέρες. Αλλά το ζητούμενο πλέον είναι η επόμενη μέρα για τη Βρετανία και το θρόνο, με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο να είναι αντιμέτωπος με προκλήσεις και αμφισβητήσεις, καθώς για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί εξίσου αποδεκτός με την Ελισάβετ.
Από νωρίς το πρωί, η Βρετανική πρωτεύουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο που είχε στηθεί για να δει και να αποχαιρετήσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ σε μια μακρά και εντυπωσιακή τελετή. Το αβαίο του Westminster γέμισε με 2.000 επισήμους και τη βασιλική οικογένεια, ενώ στη συνέχεια μέσω του παλατιού του στο Buckingham το φέρετρο μεταφέρθηκε στην αψίδα του Wellington προτού αναχωρήσει για το Windsor. Πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε όλη την νεκρική πομπή που παρακολούθησαν πάνω από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. Με την ολοκλήρωση του ογκώδους λαϊκού προσκυνήματος που ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, οι πόρτες του αβαίου του Westminster άνοιξαν για τις 2.000 ηγετών κρατών, βασιλείς και υψηλούς προσκεκλημένους. Παράλληλα, το φέρετρο μεταφέρθηκε στην έξοδο της Βουλής σε άμαξα, έξω από τη βόρεια πόρτα του Westminster Hall. Από εκεί, κυλίβαντας του βασιλικού ναυτικού, τη μετέφερε στο αβαίο του Westminster. Πίσω από το φέρετρο, ο βασιλιάς Κάρολος, τα παιδιά και τα εγγόνια της, μαζί με άγημα 142 ναυτών, μια παράδοση που χρονολογείται από την κηδεία της Βασίλισσας Βικτόριας. Την πομπή ακολούθησαν και τα δύο δισέγγωνα της Βασίλισσας, τα δύο παιδιά του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Τζόρτζ και Σάρλοτ, ενώ μετήχαν διακόσχη μουσική από σκοτσέζικα και ιρλανδικά συντάγματα, την ταξιαρχία των Γκούρκχας και τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία. Στο επιβλητικό αβαίο του Westminster, όπου στέφονται οι βασιλιάδες και βασίλισσες της Βρετανίας, ξεκίνησε η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ. Σιγή 2 λεπτών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αμέσως μετά ξεκίνησε μια νέα πομπή με προορισμό την αψίδα του Wellington, δίπλα στο Hyde Park και πίσω από το παλάτι του Buckingham. Πέρασε μάλιστα μπροστά από το παλάτι όπου έκανε και μια συγκινητική στάση, προτού η σωρός της Βασίλισσας μπει στην νεκροφόρα με προορισμό το Windsor. Ένα οδικό ταξίδι διάρκειας 2 ώρων, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται αριστερά και δεξιά της διαδρομής. Το Λονδίνο θύμιζε πολύ αστακό, με κλειόδρα κόντιων μέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο της λεγόμενης επιχείρησης Ατσάλινο Δαχτυλίδη, στην οποία μετήχαν 10.000 αστυνομικοί, 10.000 στρατιώτες, αλλά και πολλοί ελεύθεροι σκοπευτές, ακροβολισμένοι σε στέγες κτηρίων, βασιλείς, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι από όλο τον κόσμο, έδωσαν το παρόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, η εστεμένη πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας και ο πατέρας του, Χουάν Κάρλος.
σύμβολος, αλλά και αυτοκράτορας Ναρουχίτο της Ιαπωνίας. Τη χώρα μας εκπροσώπησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, στην κηδεία της Ελισάβετ, που συγκέντρωσε μεγαλύτερο πλήθος κόσμου από τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης Βρετανικής ιστορίας. Πολίτες όλων των ηλικιών που έσαν ακόμη και σκηνές σε σημεία όπου θα περνούσε η νεκρική πομπή και η βασιλική οικογένεια. Οι εικόνες αναπαράγονταν ζωντανά σε 125 κινηματογράφους σε όλη τη Βρετανία και σε γιγαντοοθόνες που στήθηκαν σε πάρκα, πλατείες και καθεδρικούς ναούς. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν όσα έγιναν. Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, είναι ότι μας εντυπωσίασε ο τρόπος και η συγκίνηση και ο σεβασμός με τον οποίο οι Βρετανοί αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους βασίλισσα για 70 χρόνια. Όπως επίσης και τα εντυπωσιακά πλάνα αυτής της τελετής, η οποία ήταν πραγματική παραγωγή. Όμως, να μείνουμε στο θέμα για να δούμε τι σηματοδοτεί αυτό το τέλος εποχής μετά το θάνατο της βασιλίσσας Ελισάβετ και την ανάληψη του θρόνου από τον Κάρολο τον Τρίτο, τον νέο βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάμε να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό με τον καθηγητή της Διεθνούς Πολιτικής, τον κύριο Χριστόφορο Γιαλουρίδη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Χριστόδουλο. Λοιπόν, κύριε Γιαλουρίδη, πέρα από τα όσα εντυπωσιακά είδαμε και την συγκίνηση και το σεβασμό που απέτησαν οι Βρετανοί στη βασίλισσά τους, η Βρετανία βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και αυτό το τέλος εποχής τη βρίσκει με το Brexit, με μια διεθνή κρίση να βρίσκεται σε εξέλιξη και ενεργειακή και οικονομική, με μια νέα πρωθυπουργό και ένα νέο βασιλιά. Εσείς όλο αυτό το παζλ τώρα, πώς το αντιλαμβάνεστε και πώς το εξηγείτε? Κοιτάξτε, δεν το εξηγεί κανείς, απλώς μπορεί κανείς να σκεφτεί τις συνέπειες του θανάτου της βασίλισσας και των επομένων βημάτων που θα ακολουθήσει ο νέος βασιλιάς. Θα έλεγα ότι η Βρετανία είναι μια χώρα με παλαιές δομές πολιτεύματος. Δεν κινδυνεύει να έχει εσωτερικές διαταραχές, ούτε με αποσχιστικές τάσεις όπως το παρελθόν με την Ιρλανδία. Είναι μια δυνατή χώρα και νομίζω πως θα μπορέσει να σταθεί όρθια, παρά το γεγονός ότι ο νέος βασιλιάς δεν έχει την πείρα και το κύρος της απερθούσης βασίλισσας, παρά το γεγονός ότι μαθήτευσε κοντά της και πρέπει να έχει γνώσεις διοίκησης και οικονομικής διάστασης των πραγμάτων. Όμως, πρέπει κανένα να σκεφτεί ότι η Βρετανία δεν είναι ατυχαίο κράτος, είναι μια παλιά δημοκρατία, κρατική όντα με δομές ισχυρές και στερές, που δεν κινδυνεύουν να υποστούν εσωτερικές διαλύσεις, όπως θα μπορούσε κανένα να σκεφτεί σχέση με το ελλανδικό ζήτημα ή αποσταθεροποιητικές τάσεις μειονοτήτων και άλλων εθνοτήτων. Η Βρετανία είναι σε θέση να στέκει όρθια σε δύσκολες ώρες. Όμως θα πρέπει σε σχέση με την απερθούσα βασίλισσα να θυμηθούμε κάτι που αφορά σε εμάς τους Έλληνες, ότι αρνήθηκε να δώσει χάρη τους θανατοποιητές Καραολί και Δημητρίου. Είναι αλήθεια αυτό, και γι' αυτό σε μια μεγάλη μερίδα του κοινού ήταν εξαιρετικά αντιπαθής. Μίλησε, υπέγραψε τη θανατική καταστήρια του αταπαχωνισμού. Αυτό πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Ενώ η Ευρώπη εσκύεται σε διαδηλώσεις, γιατί είχαμε νεκρούς υπέρ της αθώωσης ή της απαλλαγής, δεν υπέγραψε την θανατική καταδίκη και οδηγήθηκαν τα παιδιά στην Αχώνη, 17χρονα. Εν πάση όμως περιπτώσει, οι νεκροί δεν δικαίονται. Προχωρούμε. Θα έλεγα ότι η Βρετανία είναι ένα κράτος ιστορικό, δεν έχει πρόβλημα διοίκησης. Ο Κάρολος, ένας βασιλεύς πλέον, ο οποίος έχει γνώση του διοικείν, δεν έχει προβλήματα, αν θέλει,
να προχωρήσει μπροστά και να σταθεί ορθία η χώρα. Από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Γιαλουρίδη, ο νέος βασιλιάς, ο Κάρολος ο Τρίτος, έχει πολύ στενές σχέσεις με τη χώρα μας και έρχεται πάρα πολύ συχνά και επισκέπτεται τις μονές του Αγίου Όρους. Έχει έναν ειδικό δεσμό. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τη θρησκεία ή αν έχει να κάνει με τα πατρογονικά του νάματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να σηματοδοτεί κάτι στο οποίο θα πρέπει εμείς να σταθούμε και να το προσέξουμε, ως Ελλάδα εννοώ. Βεβαίως, σε αντίθεση με την μητέρα του, η οποία είχε προβλήματα αρνητικής μνήμης για την Ελλάδα, ο Κάρος είναι πολύ θετικός απέναντι στη χώρα. Mm-hmm. Πολύ θετικός. Έχει μια λατρεία. Έχει έρθει επανειλημμένα και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί. Όχι πως θα επηρεάσει την εταιρεία της Ιταλική πολιτική, η οποία ασκείται από το περίφημο Foreign Office, το οποίο έρχεται την καταγωγή του στους αιώνες, δεν αλλάζει τα πράγματα εύκολα. Ναι, είναι στατικά. Σε σχέση με, αν θέλετε, ορισμένες αποχρώσεις της πολιτικής, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Κυπριακό και σε αναφορά προς την Τουρκία. Με την Τουρκία η Βρετανία έχει πάρει μια παραδοσιακά πολύ έτσι, αν όχι ερωτική, τουλάχιστον θετική σχέση. Υπό τα νέα δεδομένα, πιστεύετε ότι αυτή η σχέση θα συνεχιστεί αδιατάραχτα? Διότι από ό,τι βλέπουμε η Μεγάλη Βρετανία έχει σταθεί πολύ ενεργά στο πλευρό της Ουκρανίας. Θυμόσαστε και τις διεξόδους που έδινε ο απερχόμενος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, στον Ζελένσκι σε μια κρίσιμη στιγμή της εισβολής. Και γενικώς είναι στο μπλοκ των χωρών που θέλουν να επιβάλλουν πολύ σκληρά μέτρα κατά της Ρωσίας. Το γεγονός ότι η Τουρκία λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος βραχίωνας, ο οποίος προσεγγίζει πολύ τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πιστεύετε ότι δύναται να αλλάξει αυτό το παραδοσιακά πολύ καλό κλίμα των τουρκο-βρετανικών σχέσεων? Όχι, δεν το επηρεάζει. Δεν το επηρεάζει εναντίον της Τουρκίας. Οι Βρετανοί έχουν μια παραδοσιακά πολύ θετική στάση προς την Τουρκία. Δηλαδή από την εποχή του Κυπριακού προβλήματος, όταν οι Κύπροι ξεσηκώθηκαν των Βρετανών, οι Βρετανοί ενέπλεξαν την Τουρκία στο παιχνίδι για να οδηγήσουν τα πράγματα στη διχοτόμηση. Ναι. Θέλω να πω ότι η Βρετανική πολιτική έχει μια δολιότητα. Ναι. Δεν μιλούμε για αθελινισμό. Υπάρχουν και στοιχεία που είναι υπέρμαχοι στη Βρετανία. Τα πράγματα αλλάζουν, μεταβάλλονται, αλλά για τους Βρετανούς όπως και για τους Αμερικανούς, παρά τα που κάνει η Τουρκία στην Ρωσία, η Τουρκία επειδή ακριβώς συνορεύει προς την Κίνα και γενικώς είναι μια μεγάλη χώρα με τεράστιο δυναμικό στρατιωτικό, είναι η δεύτερη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Και είναι ένας διαρκής εκβιαστής η Τουρκία, εκβιάζει τους πάντες. Τα πράγματα για να αλλάξουν ή να μεταβληθούν εξαρτάται και από εμάς. Δηλαδή πρέπει να θέσουμε ζητήματα και στον νέο βασιλιά της Βρετανίας, ο οποίος είναι φύλλα προσκύμενος, αλλά να παίξουμε το παιχνίδι των λόμπις και στην Αγγλία. Σωστό. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μας αναλύσατε παρκώς ότι η Βρετανία είναι μια χώρα με σταθερές δομές, με πολιτική η οποία ασκείται διαχρονικά, σε συγκεκριμένες ράγες. Και επίσης ξέρουμε ότι η Βρετανία είναι μια χώρα η οποία διοικείται με εθιμικό δίκαιο, κάτι το οποίο δεν το έχουν επιλέξει άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και ο βασιλεύς είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και ο προστάτης του πολιτεύματος, όμως ο ρόλος του είναι περισσότερο τελετουργικός, δεν είναι παρεμβατικός. Για τον νέο βασιλιά τον Κάρολο, ακούγαμε από την εποχή που ήταν διάδοχος πρίγκιπας, ότι είχε παρεμβατικές τάσεις και σε ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με το περιβάλλον, αλλά και σε άλλα θέματα, και πολλές φορές ερχόταν και σε σύγκρουση με κάποιους υπουργούς των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιστεύετε ότι ο νέος του ρόλος θα τον θέσει σε αυτοπεριορισμό, ή αυτή η τακτική, η μανιέρα που είχε, μπορεί να αλλάξει κάποια δεδομένα στους βαθύτατους ριζωμένους μοναρχικούς θεσμούς της Μεγάλης Βρετανίας? Δεν μπορεί να αλλάξει τις εθνικές διεργασίες που ριζώθηκαν μέσα στους αιώνες. Mm-hmm. Απλώς θα δώσει ένα καινούριο χρώμα ενδεχομένως και μια άλλη πνοή ίσως στις εξελίξεις όπου μπορεί να παρέμβει. Αλλά ο ρόλος είναι εξαιρετικά περιορισμένος και θεσμικά κατοχυρωμένος σε βαθμό που να περιορίζεται εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Όπως είναι σημαντικό να έχουμε από κοντά ένα πλαίσιο συνεννόησης μαζί του από ανθρώπους που τον ξέρουν και μιλούν μαζί του, γιατί όσο περιορισμένος και είναι ο ρόλος του, οι εξελίξεις στην Βρετανία επηρεάζονται από τον βασιλιά. Ναι, σωστά. Πρέπει να συνομιλούμε μαζί του, να έχουμε επαφή, να προσκληθεί στην Αθήνα για μια επίσημη επίσκεψη. Όλα αυτά, κυρίως όμως το κυπριακό πρόβλημα το οποίο και τον ίδιο τον απασχολούσε στο παρελθόν και ο τουρκικός αναθεωρητισμός, όλα αυτά πρέπει να τα θέσουν, γιατί η Βρετανία έχει ένα παραδοσιακό κτίριο τουρκισμό. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τις εξαιρετικά καλές σχέσεις που ήδη έχουμε αναπτύξει με τον βασιλιά Κάρολο. Όσο μπορεί να επηρεάσει ο βασιλιάς τις εξελίξεις, βέβαια. Ναι. Έχει ένα φιλικό πνεύμα, το οποίο στην πολιτική δεν είναι ιδιαίτερα, αν θέλετε, καρποφόρο συνήθως, αλλά επηρεάζει κάπως τα πράγματα. Όσο γνωρίζουν οι άλλοι ότι έχει μια καλή διάθεση προς την Ελλάδα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται και ξανάρχεται και υπάρχει μια κινητικότητα, θα μπορούσε να βοηθήσει ο βασιλιάς Κάρολος κατά την άποψή σας? Βεβαίως μπορεί να βοηθήσει και νομίζω ότι πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι από τα ζητήματα που θα θέσει η Αθήνα, χωρίς την πανοπλουσίες, να συνομιλήσει μαζί του και να συμφωνήσουν, διότι ο ίδιος φαντάζεται δεν θα έχει αντίθεση να βοηθήσει στο να έρθουν τα μάρμαρα. Mm-hmm. Να παρέμβει στο Βρετανικό Μουσείο, λέτε. Ναι, ώστε να μεθοδευτεί η υπόθεση. Mm-hmm. Θα έρθει σε σύγκρουση με μια παραδοσιακά βρετανική αντίληψη ότι τα μάρμαρα μπορούν να μας ταλανίσουν, αλλά να τα δίνουν πίσω. Mm-hmm. Όμως στην πολιτική μην λες ποτέ, ποτέ. Σωστό. Εάν επιμείνουμε και έχουμε σωστή μεθόδευση και καλούς συμμάχους, μπορεί να επιτύχουμε στο τέλος. Διότι είναι αδίκαιο αίτημα το οποίο έχει πανευρωπαϊκή και πανανθρώπινη ανταπόκριση. Σωστό. Δεν συμφέρει τους Βρετανούς να συνεχίσουν να έχουν αυτό το κόστος στο κεφάλι τους. Άρα λοιπόν είναι μια νέα εποχή για τη Μεγάλη Βρετανία, για τον θεσμό της μοναρχίας, αλλά είναι και μια νέα εποχή ευκαιριών για την Ελλάδα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τον νέο βασιλέα. Και στο Κυπριακό και στα πράγματα. Είναι θέματα μεθοδεύσεων. Ναι. Χωρίς πολλές φασαρίες και την πανοπλουσία. Ναι, σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν θέλει πολύ φασαρία. Αυτά μπορούν να γίνουν πολύ πιο ήσυχα, πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο τακτοποιημένα. Όταν θα είσαι νικητής. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Γιαλουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πάμε να αλλάξουμε θεματική ενότητα, κυρίες και κύριοι. Την ανησυχία τους εκφράζουν τον τελευταίο καιρό αρκετοί επιστήμονες για την ταυτόχρονη συνύπαρξη κορονοϊού και γρίπης, παρά το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση η πανδημία δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, με τους σκληρούς δείκτες να εμφανίζονται μειωμένοι και η εικόνα του φετινού φθινοπόρου να είναι καλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές.
Όλο και αυξάνονται οι επιστημονικές φωνές που εκφράζουν φόβους για το λεγόμενο twindemic, δηλαδή ταυτόχρονη εμφάνιση κορονοϊού και γρίπης. Και αυτό γιατί η γρίπη φέτος έκανε την εμφάνισή της 2 μήνες νωρίτερα στο νότιο ημισφαίριο. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί προβληματίζονται για το τι θα συμβεί τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και την κινητικότητα του κόσμου να αυξάνεται σε εσωτερικούς χώρους. Επίσης, κάποια επιδημιολογικά μοντέλα μιλάνε για νέα έξαρση του κορονοϊού εκείνη την περίοδο. Λόγω της χρήσης μάσκας τα τελευταία 2,5 χρόνια, η γρίπη έχει ατονίσει και έτσι οι ειδικοί εκτιμούν ότι φέτος το κύμα της θα είναι πιο έντονο σε σχέση με άλλες περιόδους. Ως εκ τούτου, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι θα πρέπει όλα τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν εγκαίρως, αλλά και η υπόλοιπη κοινότητα να τηρεί τα μέτρα, ειδικά της περιόδους της έξαρσης. Μάλιστα, δεν αποκλείεται φέτος ο εμβολιασμός για τη γρίπη να ξεκινήσει νωρίτερα. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα πώς πρέπει να γίνουν τα 2 εμβόλια, αρκεί να ανατρέξουμε στις οδηγίες των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, που όταν άρχισαν να διανέμονται τα εμβόλια στην Αμερική για τον κορονοϊό, αρχικά συνέστησαν προληπτικά τη χρονική απόσταση 14 ημερών. Ο οργανισμός, ωστόσο, επανεξέτασε τις οδηγίες του, υποστηρίζοντας ότι αυτή η αναμονή είναι περιττή. Τόσο το CDC όσο και άλλες υγειονομικές αρχές ανά τον κόσμο αναφέρονται στις εμπειρίες του παρελθόντος που δείχνουν ότι τα εμβόλια λειτουργούν όπως πρέπει και ότι οι τυχόν παρενέργειες είναι παρόμοιες, είτε τα εμβόλια χορηγούνται ξεχωριστά, είτε κατά την ίδια επίσκεψη στον γιατρό. Αντίστοιχες οδηγίες έχουν δοθεί και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Σε γενικές γραμμές, ο εμβολιασμός της γρίπης καλόν είναι να γίνεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την έλευση της έξαρσης, καθώς το σκεύασμα χρειάζεται 10 με 14 ημέρες για να προσφέρει το μέγιστο των επιδράσεων. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι το κοινό κρυολόγημα, η γρίπη και ο κορονοϊός έχουν παρόμοια συμπτώματα. Γι' αυτό και αν κάποιος αισθανθεί άρρωστος, καλό θα είναι να αναβάλει το ραντεβού για τον εμβολιασμό του μέχρι να αναρρώσει, προκειμένου να αποφύγει τη μετάδοση του ιού στους άλλους. Λοιπόν, με πολύ χαρά καλωσορίζω στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky την κυρία Αθηνά Λινού, καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κυρία Λινού και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας κυρία Κλήτου και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς κυρία Λινού, το παρατήρησα κι εγώ σε ένα πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που ξεχάσαμε τον COVID λόγω θέρους και έτσι γενικώς καλού καιρού και ελευθερίας κίνησης. Οι πάντες κινούνται σαν να μην υπάρχει ο κορονοϊός. Η αλήθεια είναι ότι και εσείς οι επιστήμονες μας λέτε ότι προστατευτείτε μεν, αλλά η νόσος αρχίζει και αποκτά ενδυμικά χαρακτηριστικά. Αυτό που εξ αρχής θέλατε να πετύχουμε με την ανοσία και τον εμβολιασμό. Όμως είμαστε μπροστά στην αρχή του χειμώνα. Και δεν έχουμε μόνο τον COVID, έχουμε και τη γρίπη. Είμαστε πολύ χαλαροί, κυρία Λινού, και θα μας έρθει πάλι καμιά κατραπακιά σαν αυτές που φάγαμε τα προηγούμενα χρόνια ή τα πράγματα είναι καλύτερα? Η αλήθεια είναι ότι ως προς τον ιό βαίνουμε σε μείωση των περιστατικών, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε έκκληση, μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τόνισε ότι μπορεί να είμαστε στο τέλος ενός μαραθωνίου, αλλά στο τέλος είναι που πρέπει να βάλεις όλα σου τα δυνατά, να κάνεις κάθε δυνατή προσπάθεια για να κερδίσεις. Σωστά. Και σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε ως προς τον κορονοϊό. Τώρα, ως προς την γρίπη, επειδή όπως πολύ ωραία παρουσιάσατε νωρίτερα, έχουμε 2,5 χρόνια που προστατευόμενοι από τον κορονοϊό με τη χρήση ατομικών μέσων προστασίας προστατευόμασταν ταυτόχρονα και από τη γρίπη. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν αναπτύξει τη συνήθεια νοσία που είχαν για τη γρίπη. Mm-hmm. Γι' αυτό το CDC, στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, δηλαδή ο Αμερικανικός Οργανισμός Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, συνιστά σε κάθε Αμερικάνο μεγαλύτερο από την ηλικία των 6 μηνών να εμβολιαστεί για τη γρίπη. Mm-hmm. Ακόμα και τα βρέφη δηλαδή, αφού συμπληρώσουν τον 6ο μήνα της ηλικίας τους. Γιατί τα μικρότερα παιδιά, αυτά που είναι κάτω από 2-3 ετών, δεν εκτέθηκαν ποτέ στη γρίπη. Σωστό. Και επομένως δεν έχουν καμιά μορφή ανοσίας, βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο νόσου τα ίδια και μεγάλο κίνδυνο να μεταδώσουν.
Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει αυτό να γίνει επίσημη ανακοίνωση και από την Επιτροπή που διαχειρίζεται την υπόθεση COVID, ως προτροπή δηλαδή σε γονείς και σε ενήλικες να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της γρίπης με αυτό τα δεδομένα που αναπτύσσεται? Θα έπρεπε να γίνει και επίσης θα πρέπει να γίνει και μεγάλη προσπάθεια για επέκταση των εμβολιασμών σε άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου και υπάρχουν δυστυχώς αρκετά στη χώρα μας. Δηλαδή είναι άλλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει σε μια χώρα που είναι μεγάλο το ποσοστό και προσεγγίζει το 90% των εμβολιασμένων ατόμων και άλλο στη χώρα μας. Και επίσης πρέπει να τονιστεί ότι είναι εντελώς απαραίτητο να γίνουν και οι αναμνηστικές δόσεις. Σωστό. Τώρα, να ρωτήσω κάτι το οποίο ξεφεύγει από τη συζήτηση που συνήθως κάνουμε. Στο παρελθόν γνωρίζαμε ότι από μία ηλικία και πάνω έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης και το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου και νομίζω ότι είναι και φάπαξ κάποια από αυτά τα σκευάσματα. Κάποια από τις, κάποια, η σύσταση, κάποιοι τύποι του εμβολίου κάποιοι, του πνευμονιόκοκκου. Ναι. Η σύσταση ισχύει για τους μεγαλύτερης ηλικίας. Άρα πρέπει Βεβαίως. Να κάνουν μια σειρά εμβολίων αν δεν την έχουν κάνει. Δηλαδή πέρα από τα επαναληπτικά Ακριβώς. του COVID πρέπει να κάνουν και της γρίπης, πρέπει να κάνουν και του πνευμονιόκοκκου. Αν δεν έχουν κάνει κάποιο το οποίο να διαρκεί μεγάλη, πολλά έτη. Λοιπόν, ναι. Και στον πνευμονιόκοκκο ισχύει ότι κρατάει αρκετά χρόνια. Ναι. Συλλογή από εμβόλια κάνουμε τα τελευταία χρόνια, κυρία Λινού. Από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε, δείτε, όπως κάνουμε πότε και συλλογή από φάρμακα. Θα επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα, γιατί βγάλαμε τις μάσκες, δεν φοβόμαστε τόσο, αλλά η υπόμνηση κάθε 6 μήνες κάνει και μια δόση, υφίσταται. Ναι, όπως και υφίσταται η υπόμνηση, πάρε μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά με την έννοια ενός γενικού αποκλεισμού, αλλά οπωσδήποτε δεν έληξε το πρόβλημα. Ας κρατάμε αποστάσεις και όταν αναγκαστούμε λόγω του καιρού να κλειστούμε, να μπούμε σε κλειστούς χώρους, ας φροντίζουμε να είμαστε λίγοι στον κλειστό χώρο και να αερίζουμε συχνά. Ναι. Τώρα, πόσο πιθανό θεωρείτε εσείς οι επιστήμονες και όλων των κατηγοριών, όχι μόνο, αλλά κυρίως εσείς που ασχολείστε και με τα επιδημιολογικά δεδομένα, να έχουμε μια ευνηδιαστική μετάλλαξη η οποία θα μας γυρίσει πίσω αυτό το χειμώνα? Αυτή η πιθανότητα παραμένει υψηλή όσο παραμένει υψηλός και ο αριθμός των ανεμβολίαστων ανά τον κόσμο. Και δυστυχώς είναι σε υψηλός. Πολλά μέρη... Είναι υψηλός ο αριθμός είναι. Των ανεμβολίαστων. Σε πολλά μέρη του κόσμου είναι υψηλός. Και σε πολλά μέρη που υπήρξε εμβολιασμός, είναι υψηλός ο αριθμός αυτών που δεν κάνανε την αναμνηστική δόση και μάλιστα είναι σχεδόν ανύπαρκτος ο αριθμός αυτών που έχουν κάνει αναμνηστική δόση, αυτό που λένε ρικόμπινο, το ανασυνδυασμένο που περιέχει και αντίδραση ή και προστασία προς την όμικρον. Στη χώρα μας υπάρχει προς το παρόν μόνο δυσθενές εμβόλιο το οποίο περιέχει την όμικρον 1. Mm-hmm. Πολύ σύντομα θα έχουμε και εκείνο που περιέχει την όμικρον 4 και την όμικρον 5 που είναι και η επικρατούσα μετάλλαξη. Όσο πιο πολλοί από εμάς, ανά τον κόσμο, είναι εμβολιασμένοι και καλυμμένοι ως προς τον κορονοϊό, τόσο μικραίνει η πιθανότητα καινούργιας μετάλλαξης. Αλλά ακόμα δεν έχει εξαφανιστεί, ακόμα είναι ψηλή αυτή η πιθανότητα. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει, επειδή βλέπουμε τώρα τα τελευταία διάστημα η επιστήμη είναι πιο γρήγορη στις επικαιροποίησεις των εμβολίων. Όμως πάντα είναι 1 ή 2 βήματα πίσω από τον κορονοϊό. Εάν η κρατούσα μετάλλαξη είναι η 4 ή 5 όπως λέτε και το εμβόλιο η 5 που... είναι ουσιαστικά. Η 5, ναι. Και το εμβόλιο το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή και διατίθεται είναι η όμικρον 1. Αξίζει τον κόπο να το κάνει κάποιος? Τον θωρακίζει Βεβαιότατα. Και έναντι της 4 Διότι και της 5 και,
το ότι περιέχει την Ω1 προσφέρει υψηλή προστασία και από την 4-5, όχι στο ίδιο επίπεδο, μπορεί να είναι 95% για την Ω1 και 85% για την Ω5, αλλά προσφέρει μια πολύ μεγάλη προστασία από σοβαρή νόσο. Και όταν με το καλό έρθει το άλλο εμβόλιο, ανάλογα και με τι απόσταση θα έχουμε με το προηγούμενο, θα κριθεί ποιο πρέπει να κάνουμε. Και αν πρέπει να ακούμε τις ανακοινώσεις των επιστημόνων ότι οι σκληροί δείκτες που μετρούνται συνήθως για να δούμε αν έχουμε πρόβλημα σοβαρό και κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία έχουν υποχωρήσει. Και αυτό έρχεται και επιβεβαιώνει και τις προβλέψεις που κάνατε όταν ακόμα μετράγαμε πολλά κρούσματα, ότι εκεί κάπου στον Αύγουστο θα αρχίσει μια σταθερή και σταδιακή αποκλιμάκωση. Εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα των γιατρών για αυτούς που νοσηλεύονται προσβεβλημένοι από COVID, ότι στις μεταλλάξεις αυτές, το Ω1, Ω4, Ω5, εν πάση περιπτώσει στη φάση του COVID Ω, αυτό το οποίο οδήγησε τους ανθρώπους να χάσουν τη ζωή τους ήταν η επιδείνωση συνοδών προβλημάτων υγείας και όχι αυτή καθ' αυτή η νόσος COVID. Αυτό είναι λάθος, αλλά είναι και λάθος να αποδειχθεί. Ναι. Ακόμα έχουμε πολλούς θανάτους που οφείλονται στο COVID. Mm-hmm. Και αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που μπορεί να συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός το πιστοποιητικό θανάτου. Αλλά αν είναι δεδομένο ότι ένας άνθρωπος, αν δεν είχε COVID ή δεν είχε γρήπη, γιατί και από εκεί προκύπτουν θάνατοι, δεν θα πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν θα έχανε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι είχε διαβήτη, υπαχυσαρκία, κάποια μορφή κακοήθειας, τότε η υποκείμενη αιτία, η αιτία θανάτου που πρέπει να μετράμε, είναι ο COVID ή η γρήπη αντίστοιχα ή η αρρώστια που τον έφερε στο νοσοκομείο. Δεν είναι σωστό να δηλώνουμε σαν αιτία θανάτου συνυπάρχοντα προβλήματα. Mm-hmm. Αυτά δηλώνονται, αλλά δεν δηλώνονται ως υποκείμενη αιτία θανάτου. Επειδή έχει υπάρξει αυτή η σύγχυση και δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη οδηγία για να αλλάξει τον τρόπο που δηλώνουμε την αιτία θανάτου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, πρέπει να περιμένουμε και να συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο δήλωσης και μέτρησης των θανάτων για να έχουμε αυτό που θα έλεγε κάποιος απλός άνθρωπος ένα μπούσουλα. Ναι, να μπορούμε σωστά να συγκρίνουμε. Σωστά. Τώρα αυτό βέβαια εγώ που σας το έθεσα, σωστό ή λάθος, το άκουσα από συναδέλφους σας και με εντυπωσίασε, διότι δημιουργεί πραγματικά μια σύγχυση στην ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων, των κακών αποτελεσμάτων της νόσου. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καρκινοπαθής και παθαίνει COVID και φεύγει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, αν θα τον κατατάξουμε στα θύματα του COVID ή στα θύματα του καρκίνου. Αυτή η απόφαση παίρνεται μόνο από το θεράποντα γιατρό που ξέρει όλη την εικόνα. Mm-hmm. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος είχε μεν μια κακοήθεια, αλλά είχε ολοκληρώσει μια θεραπεία και πήγαινε καλά και έπαθε και COVID και έχασε τη ζωή, την έχασε από COVID. Αν κάποιος όμως πεθαίνει μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, δεν πεθαίνει από το COVID, πεθαίνει από το ατύχημα. Είναι όμως απόφαση του θεράποντος γιατρού που πρέπει να μάθει και το διδάσκουμε αυτό στην ιατρική σχολή, στο τρίτο έτος της ιατρικής, πώς συμπληρώνεται σωστά ένα πιστοποιητικό θανάτου. Τώρα, όλη αυτή την περίοδο που μας βασανίζει ο COVID, νομίζω ότι το πιο δύσκολο σημείο χειρισμού δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η διαχείριση των ασθενών, αλλά η διαχείριση των ανθρώπων στο να τους στρέψεις στα εμβόλια για να μπορέσουν να θωρακίσουν τον οργανισμό τους. Και επειδή πολλές θεωρίες συνωμοσίας, πολλά παρατράγουδα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και της διαχείρισης του προβλήματος καθημερινά, καλό θα είναι να μην αφήνουμε καμία σκοτεινή πτυχή. Υπάρχει μια διάχυτη πεποίθηση σε πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού
ότι καταγράφονται ευνίδιοι θάνατοι σε νεαρότερες ηλικίες και κάποιοι τους αποδίδουν στους εμβολιασμούς. Το στατιστικό δείγμα της ιατρικής επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο, κύριε Αλληνού, ή όχι? Όχι, διότι ακόμα και αν έχουμε θανάτους από μια εμβολή, από μια θρόμβωση, η πιθανότητα να πάθεις κάτι τέτοιο εάν νοσήσεις είναι πολλαπλάσια της πιθανότητας να το πάθεις από το εμβόλιο. Και στο εμβόλιο είναι καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένες οι παρενέργειες, οι οποίες είναι αυτού του τύπου που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα ή σε σοβαρά πνευμονολογικά προβλήματα, είναι πάρα πάρα πολύ σπάνιες. Τώρα μάλιστα που δεν χρησιμοποιούμε κάποια από τα εμβόλια που είχαν τέτοιες παρενέργειες σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά σαφώς ποτέ στο βαθμό που δημιουργούσαν αυτά τα προβλήματα η ίδια η νόσος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτό είστε κατηγορηματικοί, δηλαδή, και καλό θα είναι αυτό να το ξεδιαλύνουμε. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τις θεωρίες συνωμοσίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία της υγείας και σε αυτό νομίζω υπάρχει ευθύνη και στην ομάδα των λειτουργών υγείας. Και όχι ευθύνη, αλλά ίσως καμιά φορά και ανεπαρκής εκπαίδευση στους δημοσιογράφους. Σωστό. Είχαμε κάνει κάποτε μια μελέτη πριν από αρκετά χρόνια που έδειχνε ότι μάστερ επικοινωνίας της υγείας δίνεται μόνο στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και μερικά παραπάνω στην Αμερική. Δηλαδή δεν δίνεται η ευκαιρία στους λειτουργούς της επικοινωνίας να μπορούν να καταλάβουν επαρκώς τι γράφει ένα επιστημονικό άρθρο. Νομίζω ότι αυτό το διαπιστώσαμε, κυρία Αλληνού, πολυεπίπεδα όλα τα προηγούμενα 2 χρόνια. Δηλαδή πολλές φορές χτύπησε πίσω όλο το εμβολιαστικό πρόβλημα, διότι οι άνθρωποι από διάφορες θεωρίες οι οποίες ήταν στη σφαίρα του δημόσιου διαλόγου, των social media, των τηλεοπτικών παραθύρων, τους φόβησαν, τους δημιούργησαν σύγχυση και τους απέτρεψαν από το να πάνε να εμβολιαστούν για να θωρακιστούν. Τώρα που τα πράγματα είναι πιο ήρεμα, ενδεχομένως να ακούγονται οι δικές σας οι φωνές και οι ερωτήσεις οι δικές μας, αυτές που σας υποβάλλουμε, να γίνονται πιο κατανοητές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα της επικοινωνίας της υγείας και επίσης της ψηφιακής επικοινωνίας της υγείας. Και απλώς σας προσκαλώ και προσκαλώ όποιον άλλον θέλει. Αύριο έχουμε μια ημερίδα για 2 προγράμματα που τονίζουν την ανάγκη της επιμόρφωσης, της εγγραμματοσύνης του γενικού πληθυσμού σε θέματα διαδικτυακής κατανόησης της υγείας. Και μάλιστα τονίζεται πολύ η ανάγκη για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Σωστό. Και για ηλικιωμένους. Ναι, οι οποίοι δεν είχαμε την ευκαιρία να εκπαιδευτούμε στη χρήση του διαδικτύου. Και όλοι, και οι ευάλωτες ομάδες περισσότερο και οι ηλικιωμένοι, δεν είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε, να μπορούμε να διακρίνουμε την ποιότητα της πληροφορίας όπως αυτή παρουσιάζεται στο διαδίκτυο. Πολύ σημαντικό. Κυρία Αλληνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κυρία Κλήτ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Την οικονομική αποτίμηση των μέτρων για την οικονομία επιχείρησε να κάνει ο καθηγητής και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος, αναλύοντας τα μέτρα που εξήγηλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρα στην ομιλία του στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην εκπομπή του Blue Sky Αντιπαραθέσεις και στον Κώστα Χαρταβέλα, ο κ. Μητρόπουλος ανέφερε πως το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγαλύτερο που έχει εξαγγελθεί ποτέ, φτάνοντας στο ύψος των 46 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και μόνο για τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχαμε πει ότι και μας είχαν προειδεάσει κυβερνητικά φύλλα ότι θα κατηργείται ολοσχερός ο φόρος επιτιδεύματος. Αυτό το είναι τέλος, ένα βήμα. Το τέλος επιτιδεύματος. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση όταν λέμε θα κάνει ρελάνς, διότι δεν μπορεί να πάνε τα πακέτα μαζί. Δεν πάνε εκλογικά ο ένας 5,5, ο άλλος να λέει 5,5 αλλά να προτείνει 45.
Δηλαδή, ξεκίνησε με ψέμα. Και ειδική φορά αλληλεγγύης. Και ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργείται. Ναι, σωστά μέτρα. Δεν είναι συγκρίσιμα τα πακέτα. Ο Μητσοτάκης πρέπει να κάνει στους συνταξίχους, στους εργαζόμενους, στους μικρομεσαίους. Δεν βγήκαν σε εσάς ερωτηθέντες, κοινωνικοί φορείς, ηγέτες τους που λένε και ο Χατζηθεοδοσίου και ο άλλοι κλπ. Και λένε ότι και ο Καβαθάς προχθές ότι άλλα περιμέναμε εκεί και. Πρέπει κάτι να κάνει εκεί πέρα. Διότι... Όχι για να βγει ή να μην βγει ένας από αυτούς, κύριε Χαρδαβέλα. Κάποιος θα βγει, θα την συμπράξουν, θα τσακωθούν κλπ. Για το καλό της κοινωνίας. Σίγουρα θα θέλει να δώσει και όταν αναμείνει σε μια έκθεση θέλει να δώσει. Το θέμα είναι, είπε αυτά που μπορεί να δώσει, δηλαδή είπε αυτά που είναι εφικτά αυτή τη στιγμή. Εγώ επιμένω ότι θα επανέλθει από Φεβρουάριο. Είμαι σίγουρο γιατί βλέπω ότι εντάξει κάποια πράγματα. Αυτό και να πούμε και η δική εισφορά αλληλεγγύης πλέον έπρεπε να καταργηθεί γιατί κακώς ήταν. Γιατί και οι συνταξιούχοι για όλους. Και για δημοσίους υπαλλήλους και για συνταξιούχους. Πέρυσι κατήργησε για όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για όλους τους επιστήμονες, τους αγρότες. Την εισφορά αλληλεγγύης, ένα απαράδεκτο χαράτσι, είναι σημαντικό μετά. Όπως κύριε Χαρδαβέλα. Και για το Ταμείο Σπρόνοιας των Δημοσίων καταργείται. Που σημαίνει ότι θα αυξηθεί λίγο. 1%. Επίσης ξέρω τις ευαισθησίες σας, τα νέα παλικάρια που νίκησαν. Παίρνανε το στεγαστικό επίδομα το χιλιάρικο. Mm. Τώρα το πήγε η κυβέρνηση 1500. Και αν συγκατοικούν διχίλιαρο. Επίσης, νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον κάποιες παρεμβάσεις τους σε σχέση με την ΔΕΗ, μίληση για επανεκρατικοποίηση στο 51%, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες βορειοευρωπαϊκές χώρες εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για το stop στην ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, καθώς είναι γνωστό ότι για ένα 20% ενδιαφέρεται ένα σαουδαραβικό φαντ. Εκείνο που είχε πολιτικό ενδιαφέρον από την σημερινή. Πάντως δεν βγαίνουν 45 δισεκατομμύρια. Άκουσα και εγώ σήμερα το περί τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Δεν ξέρω αν κάνει μια αναγωγή στο ασφαλιστικό που το ξέρει καλά. Είναι 3.600. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με στοιχεία ΣΥΡΙΖΑ το 19 πλήρωσε για την 13η σύνταξη 833 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν μόνο δύο μέτρα από τα 70 τόσα, τα αναδρομικά που είναι 4. Και η κατώτατη σύνταξη, η 13η, που είναι 3.600, πάμε στα 7.600. Έκτακτη είδηση να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Σεισμός της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στο Μεξικό. Το επίκεντρο εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της πολιτείας Μιτσοακάν σε βάθος 10 χιλιόμετρων. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Μεξικού και επικρατεί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πανικός. Οι κάτοικοι, όπως είναι φυσικό, έχουν βγει στους δρόμους. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Δεν έχουμε πλάνα, δεν έχουμε κάτι άλλο για οτιδήποτε νεότερο. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Προχωρούμε λοιπόν. Δόθηκε στην κυκλοφορία το υπογειοποιημένο έργο της Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίπλα από το γήπεδο Αγία Σοφιά ο Πάπα Ρένα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε από την περιφέρεια της Αττικής με προϋπολογισμό 17,7 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο εγκαινιάστηκε από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕΑΕΚ Δημήτρη Μελισανίδη και πλήθος κόσμου και επισήμων. Μέσα από μια πανηγυρική εκδήλωση, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, υπουργών, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΑΚ Δημήτρη Μελισανίδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του υπερτοπικού έργου της Περιφέρειας Αττικής, της υπογειοποίησης της Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίπλα από το γήπεδο Αγία Σοφία ο Πάπα Ρένα. Είμαστε ευτυχείς, γιατί πλέον μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια. Και μάλιστα στα 100 χρόνια, όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετά από τη μακροσυριατική καταστροφή. Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, αλλά και των πολιτών όμορων δήμων, καθώς και των χρηστών του οδικού δικτύου, που χρησιμοποιούν αυτού του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου δρόμου για την καθημερινότητά τους μετακινήσεις. Παραδίδουμε ένα έργο το οποίο... Κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετήσει, κύριε Πρόεδρε της ΑΕΚ, το εμβληματικό γήπεδο της ΑΕΚ. Σε κάθε παράδοση δημόσιου έργου, πέρα την προφανή ικανοποίηση της ολοκλήρωσης ενός δύσκολου και σύνθετου project, υπάρχει και η εξαιρετική ικανοποίηση της συμβολής μας στην αναβάθμιση του πολύπαθου στην Ελλάδα δημόσιου χώρου. Πράγματι είναι ένα έργο το οποίο συμβασιοποιήθηκε το 2019. Σήμερα παραδίδεται
πιο γρήγορα και από αυτό που υπεγράφει με τον ανάδοχο και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι η λεωφόρος Πατριάρχου Κωνσταντίνου που πλέον δίδεται στους πολίτες θα εξυπηρετεί αφενός με την κυκλοφοριακή διαδικασία της ευρύτερης περιοχής και των πολιτών της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και θα βοηθάει την πρόσβαση στο γήπεδο της Αγίας Σοφιάς που σε λίγες μέρες παραδίδεται και αυτό. Την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Ανάπτυξης, Εργασίας, Εξωτερικών, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ενώ παρόντες ήταν βουλευτές από όλα τα κόμματα. Αυτό το σημαντικό έργο προτεραιοποιήθηκε και μπορούμε και το υλοποιούμε σήμερα. Βεβαίως αυτό έγινε κάτι που είναι σημαντικό, γιατί ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Πατούλης, αλλά ο Δήμαρχος της πόλης επίσης, αντελήφθησαν τη σημασία του, την ευαισθησία που υπάρχει για το συγκεκριμένο έργο, τον λειτουργικό του ρόλο και έκαναν όσα έπρεπε να κάνουν προκειμένου σήμερα να είμαστε εδώ για να το εγκαινιάζουμε. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την ευθύνη αυτή προχώρησε με μεγάλη ταχύτητα τις διαδικασίες για την εκταμείευση των χρημάτων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προς την περιφέρεια Αττικής και τον Γιώργο τον Πατούλη, ώστε το έργο αυτό να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Των εγγενείων προηγήθηκε αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος Γαβρίλ. Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, κ. Βούρος, δεν έκρυψε τη χαρά του για το νέο έργο. Εγώ νομίζω πως είναι ωφέλιμο και εμβληματικό για όλο το Δήμο. Με την έννοια και για τους όμορους Δήμους. Αφορά δηλαδή αυτή η κυκλοφορική αποσυμφόρηση που θα προκύψει. Αφορά και τους όμορους Δήμους και τη Νέα Ιωνία και τη μεταμόρφωση, προφανώς και το Ηράκλειο. Θεωρώ πως εκεί που θα στεκόμουν εγώ δεν είναι κατά πόσο αυτό το έργο υλοποιήθηκε, αλλά το ότι υλοποιήθηκε μετά πολλών και χιλίων βασάνων, θα έλεγα. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση με 35 εκατομμύρια ευρώ έργων που αφορούν στη δημιουργία και τον εξοπλισμό του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά και συνολικά στις χρηματοδοτήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και έργων σε πολλά σημεία από την περιφέρεια στην Αττική. Εμπρισμός με ένα νεκρό στον Πολυχνίτο της Λέσβου. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, άντρας εισέβαλε με αυτοκίνητο στο κατάστημα του αδελφού του και έβαλε φωτιά. Νωρίτερα είχε βάλει φωτιά και στο σπίτι του. Ο δράστης της επίθεσης είχε τραγικό τέλος στο κατάστημα που πήγε να πυρπολήσει. Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν τα ξημερώματα στον Πολυχνίτο της Λέσβου, όπου η διαμάχη ανάμεσα σε δύο αδέρφια για τα περιουσιακά είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, να καταστραφεί ολοσχερός ένα κατάστημα και δύο αυτοκίνητα και να υποστεί ζημιές σε ένα σπίτι. Δράστης και αυτόχειρας είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτός που θέλοντας να εκδικηθεί τον αδελφό του έβαλε φωτιά στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του. Όταν κατέβηκα στις σκάλες του. Κατέβαινα κάτω, είδα φωτιά που ήταν πάνω, στο ταβάνι ακόμα. Και προσπάθησα να τη σβήσω, πήρα μια μαξιλάρα μεγάλη από το καναπέ. Αλλά είχε τόσο καπνό που κόλλευε να σκάσω, δεν μπορούσα να. Και πήγα να ανοίξω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα, ήταν εκεί, άναβε την ώρα και βγήκα από το παράθυρο. Βγαίνοντας από το παράθυρο, πήρα το λάστιγο, αλλά συγχρόνως άναβε εδώ πέρα το αυτοκίνητο. Και το είδα και βγήκα στο αυτοκίνητο εδώ πέρα. Ευτυχώς ο αδερφός δεν ήταν στο σπίτι εκείνη την ώρα και σώθηκε. Όμως ο δράστης στη συνέχεια πήρε το αγροτικό του και εισέβαλε μέσα στο κατάστημα με είδη ρουχισμού που διατηρούσε ο αδερφός του, βάζοντας φωτιά στο κατάστημα και σε δύο μπουκάλες υγραερίου που είχε στο αγροτικό. Ο δράστης βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο κατάστημα που πυρπόλησε. Ενώ από την έκρηξη των φιαλών υγραερίου δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Ο δράστης και αυτόχειρας φέρεται να είχε δώσει πολλά χρήματα στους δικούς του για να αγοράσουν το κατάστημα που άνοιξε το 1974 και τελικά κάηκε ολοσχερός στα ξημερώματα. Ωστόσο ο πατέρας του φέρεται να άφησε την περιουσία του στον άλογιο και αυτό εξαγρίωσε τον δράστη. Οι διαμάχες ήταν συχνές και έντονες όπως λένε οι κάτοικοι του χωριού, αλλά κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα είχαν αυτή την τραγική κατάληξη. Την Πέμπτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία της Μάρθας Καραγιάννη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της Κυριακής σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο Πανελλήνιο. Η ηθοποιός εξέπνευσε την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γνωστό ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα, με τον οποίο συνδέονταν με βαθιά και πολύχρονη φιλία. Η Μάρθα Καραγιάννη ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Το 1957, έναν μόλις χρόνο μετά την πρώτη κινηματογραφική της εμφάνιση,
νησί ανέβηκε για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή στο έργο «Ελέφαντης και Ψήλη» με τον θείασο του Κώστα Χατζηχρήστου. Η παράσταση αυτή ήταν η αρχή μιας μακρόχρονης και επιτυχημένης θεατρικής διαδρομής σε κλασικές ελληνικές κωμωδίες, έργα ξένων συγγραφέων, musical και επιθεωρήσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.